Εμείς πιστεύουμε στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Νίκο, το να κόψουμε συντάξεις δεν είναι μεταρρύθμιση. Έχει την ίδια σχέση. Η δουλειά μου με δεν είναι να συμφωνώ ή να διαφωνώ με αυτά που λες, αλλά στο συγκεκριμένο κάνουμε, πρέπει να πω ότι συμφωνώ. Α. Και όχι απλώς συμφωνώ, αλλά θεωρώ ότι το κόψιμο, το εκ νέου κόψιμο των συντάξεων θα βυθίσει όλη την οικονομία πολύ περισσότερο από ότι είναι ήδη βυθισμένη. Οπότε να σου πω αλλά ποια είναι η μεταρρυθμιστική πρόταση δική μας. Πόρους έχουμε βρει. Να σου πω ποια είναι η δική μας μεταρρυθμιστική πρόταση. Πρώτον, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ έχουν δίκιο οι δανειστές, αλλά είναι κάτι το οποίο το πιστεύουμε και εμείς, ότι πρέπει επιτέλους να μπει μια τάξη όσον αφορά τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει άμεσα για δικούς μας λόγους, όχι επειδή μας πιέζουν οι δανειστές. Οπότε το θέμα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων είναι κάτι το οποίο, αν θέλεις, είναι το πρώτο βήμα. Δεν αρκεί όμως αυτό. Χρειάζεται εξορθολογισμός των ταμείων. Χρειάζεται βελτίωση των τεχνικών μέσων με τα οποία παρακολουθείται η διαφυγή των εισφορών. Και το πιο σημαντικό, χρειάζεται η ανάπτυξη, γιατί μόνο μέσα από την ανάπτυξη θα αυξηθεί ο αριθμός των απασχολούμενων οι οποίοι συμβάλλουν στα ταμεία. Σε μια χώρα που απασχολούνται τόσοι λίγοι πολίτες, λόγω της τεράστιας ύφεσης, το ασφαλιστικό δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο το οποίο προτείνουμε στους δανειστές. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν είναι απλώς μια, αν θέλεις, ευχή το να υπάρξει ανάπτυξη. Εμείς θεωρούμε ότι αποτελεί όχι μόνο στόχο, αλλά υποχρέωσή μας να έχουμε μια αναπτυξιακή πολιτική που να αξιοποιεί τη δημόσια περιουσία μέσα από ένα συνδυασμό ιδιωτικοποιήσεων, όπου το δημόσιο, αντίθετα με αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις που γίνονται μέχρι τώρα, κρατάει ένα μέρος. Α, εννοείς μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις πόρους για τα ταμεία. Και αυτό, μάλιστα. Και αυτό, αλλά όχι μόνο το άμεσο, και το έμεσο. Το δημόσιο κρατάει μετοχές σε υποιδιωτικοποίηση εταιρείες. Αυτές τις μετοχές τις τοποθετεί σε μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα. Η νέα αναπτυξιακή τράπεζα παίρνει αυτά τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία, τα συνδυάζει με πηγές χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την EBRD, από την KfW, ξένες επενδυτικές τράπεζες. Τα βάζει αυτά μαζί και δημιουργεί μια ροή επενδυτικών κεφαλαίων που πάνε στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο, παράγουν κέρδη για την αναπτυξιακή τράπεζα και έτσι τα ταμεία έχουν λαμβάνει, αν θέλεις, μερίσματα από τη νέα αναπτυξιακή τράπεζα στο διηνεκές.